Για δεύτερη φορά λοιπόν στην πόλη μας γίνεται το φεστιβάλ, το οποίο χρηματοδοτείται από ένα πρόγραμμα για συνολική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, στο οποίο συμμετέχουν ο Δήμος Ιτίας, η Αναπτυξιακή Τρόοδος, η Περιφέρεια της Χίου και ο Δήμος Οροπεδίου Λαστείου. Αυτό το πρόγραμμα έχει σαν σκοπό την ανάδειξη, διαφήμιση και προώθηση των τοπικών προϊόντων τα οποία παράγει κάθε μια περιοχή που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Εμείς εδώ στη Σιτία, εκείνα τα προϊόντα τα οποία έχουμε σαν λογική να προωθήσουμε και προωθήσαμε ήδη και από το προηγούμενο φεστιβάλ, το οποίο έγινε πέρυσι, και θα ξανακάνουμε το ίδιο φέτος, και στόχος μας είναι αυτό να γίνει θεσμός και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, είναι να αναδειχθούν τα προϊόντα μας. Το λάδι, το οποίο αποτελεί την κορονίδα των παραγόμενων προϊόντων σε επίπεδο Δήμου. Το λάδι μας, το οποίο έχει τόσα βραβεία πάει σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο. Το κρασί, την τσικουδιά μας, τα γλυκά, τα οποία παράγουν οι επιχειρηματίες στην περιοχή μας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα μας, το μέλι, όλα αυτά τα οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι τα βασικά συστατικά της λεγόμενης κριτικής διατροφής, η οποία ως γνωστό δίνει μακροζωία και ευζωία. Στο περσινό φεστιβάλ είχαμε δώσει βαρύτητα στην διαφήμιση και στην ανάδειξη και πρόθεση αυτών των προϊόντων. Φέτος διευρύνουμε αυτό το φεστιβάλ και δίνουμε, πέραν της διατροφικής αξίας που έχουν αυτά τα προϊόντα, και μία άλλη διάσταση, τις θεραπευτικές ιδιότητες που έχουν αυτά τα προϊόντα. Αυτή λοιπόν που την Παρασκευή που ξεκινάει το φεστιβάλ, Σάββατο και Δευτέρα, Σάββατο και Κυριακή, 20, 21 και 22 του μηνός, έρθουν στο χώρο, στην πλατεία, στο λιμάνι, θα έχουν τη δυνατότητα να γευθούν όλα αυτά τα προϊόντα, αλλά να δούνε και ποιες είναι αυτές οι θεραπευτικές ιδιότητες που κάποια από αυτά τα προϊόντα έχουν και να γίνουν γνώστες αυτών των ιδιοτήτων και θα δούνε ότι πάρα πολλά πράγματα μπορεί να πετύχουμε με έναν τρόπο υγιεινό και μάλιστα και οικονομικό. Το φεστιβάλ αυτό, πέραν της έκθεσης των προϊόντων, περιλαμβάνει και άλλες δράσεις. Περιλαμβάνει για τα παιδιά κάποιες διαδραστικές πράξεις και περιλαμβάνει και μία ημερίδα με θέμα την προώθηση των διατροφικών προϊόντων στην εσωτερική και την εξωτερική αγορά, με μία ειδική αναφορά στα προϊόντα υψηλής ποιότητας μικρών παραγωγών. Εδώ, στην περιοχή μας, έχουμε τέτοιους μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Το ξύγαλο, μοναδικό στην Ελλάδα. Τα γλυκά μας, μοναδικής αξίας και μοναδικής γεύσης στην Ελλάδα. Τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα λοιπόν και τα γλυκά. Τα προϊόντα του λαδιού. Καλλιεντικά που φτιάχνονται από το λάδι, σαπούνια που φτιάχνονται από το λάδι. Όλα αυτά λοιπόν θα αναδειχθούν μέσα από την ημερίδα, η οποία θα γίνει το Σάββατο 21 του μηνός, στις 10 η ώρα, στο χώρο του Σιτία Beach. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετέχει και το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας που λειτουργεί στην πόλη μας και κάποιοι εισηγητές, μεταξύ των οποίων και ο συντομήτη μας ο κύριος Καλαμπόκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, αλλά και κάποιοι άλλοι ομιλητές οι οποίοι έχουν εξειδικευθεί σε αυτό ακριβώς το θέμα. Και βέβαια, η εστιακή φιλοξενία κάθε βράδυ θα αναδεικνύεται και πάλι, γιατί κάθε βράδυ θα έχουμε το κλείσιμο της ημέρας με παραδοσιακούς χορούς, με κεράσματα, με καζανέματα, και έτσι θα έχουν τη δυνατότητα όλοι οι επισκέπτες να γευθούν τα προϊόντα μας,
αλλά να ζήσουν και την κουλτούρα μας και τον τρόπο διασκέδασής μας. Καλούμε λοιπόν όλους να επισκεφτούν τη Σιτία το τρίμερο αυτό. Δεν θα χάσουν. Θα κερδίσουν γιατί θα ανακαλύψουν για άλλη μία φορά την αυθεντική Κρήτη. Την ωραία Σιτία με όλα εκείνα τα οποία σας περιέγραψα.